Εδώ έχουμε να κάνουμε με αναδρομικό κώδικα τι θα εκτυπωθεί από την κλήση μιας συνάρτησης, παραθέτουμε τις διαδοχικές εκτελέσεις και δίνουμε το τελικό αποτέλεσμα, έτσι. Γνωστή κατηγορία θέματος με την οποία έχουμε ασχοληθεί. Οπότε τρέχουμε τη συνάρτηση FUNK, η οποία παρεπιπτόντως είναι void, έτσι, δεν το έχει γράψει ρητά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε την κλήση FUNK με όρισμα 4. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει το K αυτή τη στιγμή είναι ίσο με το 4, βλέπουμε τις εντολές. Είναι το K δηλαδή το 4 ίσο με το 0, όχι είναι η απάντηση, οπότε δεν κάνει return. Το return σημαίνει ότι έχουμε άμεση διακοπή της συνάρτησης και επιστροφή πίσω, έτσι. Έχουμε μία printf η οποία θα τυπώσει το 4 γιατί τυπώνει το K, οπότε μία πρώτη εκτύπωση το 4 στην οθόνη και αμέσως μετά έχουμε ένα loop το οποίο θα τρέξει για τις τιμές του i από το 1 και i μικρότερο του K. Άρα λοιπόν αυτό το loop, προσοχή, θα τρέξει πρώτα για ίσον 1 και αμέσως μετά θα τρέξει και για ίσον 2 και για ίσον 3. Θα βάλω ένα μικρό σημαδάκι εδώ ότι, είναι για το, ότι πρέπει να τρέξει και για το 2 και για το 3. Γιατί τώρα πρέπει να κάνω αναδρομική κλίση όπως βλέπεις. Άρα λοιπόν εδώ πάμε να γράψουμε την αναδρομική κλίση. Έχουμε το FUNK με όρισμα την τιμή του i, οπότε έχουμε FUNK με όρισμα το 1 και αμέσως μετά θα πρέπει να γράψω και την εκτέλεση για ίσον 2, δηλαδή θα πρέπει να γράψω και το FUNK του 2 και το FUNK του 3, οπότε θέλει λίγο προσοχή, έτσι, είναι λίγο πεπλεγμένος ο κώδικας. Έχουμε και λέμε λοιπόν το FUNK με όρισμα 1 σημαίνει το K είναι ίσο με το 1. Και αυτό σημαίνει ότι το if k ίσο με το 0, δηλαδή το 1 ίσο με το 0 θα αποτύχει. Άμεσως μετά έχουμε την εκτύπωση του 1, οπότε κρατάω πάλι εδώ ένα αποτέλεσμα στην οθόνη το οποίο είναι το 1. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με ένα φόρο το οποίο από i ίσον 1 ή μικρότερο του 1, άρα δεν τρέχει αυτό το πράγμα. Καμία φορά επιστρέφει λοιπόν ο έλεγχος πίσω στην καλού συνάρτηση που ήταν το FUNK του 4 να σου θυμίσω, έτσι, αυτός την κάλεσε. Οπότε συνεχίζουμε τώρα με την επόμενη εκτέλεση η οποία είναι για i ίσον με το 2. Για i ίσον 2 λοιπόν θα έχουμε την κλίση FUNK του 2. Αρχίζουμε λοιπόν την εκτέλεσή μας. Πρώτο πράγμα που ελέγχεται, γιατί το K τώρα έχει την τιμή 2 σε αυτήν εδώ την κλίση, είναι αν το 2 είναι ίσο με το 0. Όχι είναι η απάντηση. Θα γίνει λοιπόν μια printf και θα τυπωθεί η τιμή του K, το οποίο είναι το 2. Άρα λοιπόν θα τυπωθεί εδώ πέρα το 2. Και συνεχίζουμε αμέσως μετά, διότι έχουμε ένα for το οποίο τρέχει, προσοχή, το οποίο θα τρέξει από i ίσον με το 1 έως i μικρότερο του K, άρα i μικρότερο του 2, άρα μέχρι και το 1. Έτσι, δηλαδή από το 1 έως το 1. Εν πάση περιπτώσει θα γίνει η εξής αναδρομική κλίση, το οποίο είναι το FUNK με όρισμα το 1. Τώρα το FUNK με όρισμα το 1 το έχουμε ήδη τρέξει, δηλαδή εδώ χάρη, γιατί πρέπει να αποτυπώσουμε την απάντηση σήμερα, έτσι, όχι αύριο. Οπότε λοιπόν αφού ήδη το έχουμε τρέξει, είναι λογικό συμπέρασμα το οποίο το καταλαβαίνει και ο διορθωτής, ότι εδώ θα ξανατυπωθεί το 1 στην πραγματικότητα, έτσι. Άρα λοιπόν εδώ ολοκληρώθηκε η κλίση FUNK του 2, φεύγω λοιπόν από το i ίσον 2 και συνεχίζω τώρα με το i ίσον 3, έτσι. Είχαμε κρατήσει μια σημείωση ότι αυτό πρέπει να τρέξει από i ίσον 1 έως i ίσον 3. Οπότε έχουμε εδώ την κλίση FUNK του 3 και πάμε να δούμε τώρα το τι θα γίνει εδώ πέρα. Ξανά βλέπουμε τον κώδικα, έχουμε και λέμε το 3 είναι ίσο με το 0. Όχι είναι η απάντηση, άρα συνεχίζουμε με την επόμενη εντολή, η οποία θα τυπώσει την τιμή που έχει το K αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι το 3. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θα τυπώσει το 3. Συνεχίζουμε αμέσως μετά και έχουμε το for το εσωτερικό, το οποίο θα τρέξει από i ίσον 1 i μικρότερο του K, άρα από i ίσον 1 έως και το 2, άρα για δύο τιμές θα γίνει εδώ η κλίση, θα γίνει δηλαδή το FUNK του 1 και το FUNK του 2. Τώρα προσοχή, έχουμε και λέμε για i ίσον με το 1, εντάξει, έχουμε το FUNK με όρισμα 1, εδώ όπως είπαμε ήδη έχουμε κάνει αυτή την αναδρομική εκτέλεση προηγουμένως, άρα λοιπόν αυτό θα τυπώσει το 1 στην οθόνη και αμέσως μετά για i ίσον με το 2 θα έχουμε το FUNK του 2, το οποίο να παρατηρήσουμε ότι ήδη το έχουμε επίσης εκτελέσει, άρα ξέρουμε τι κάνει, δεν χρειάζεται να το ξαναπαρουσιάσουμε. Αυτό το οποίο θα κάνουμε λοιπόν είναι ότι θα τυπώσει το 2 και αμέσως μετά κολλητά το 1, έτσι. Προσοχή, δεν έχει ούτε αλλαγές γραμμές ούτε τίποτα, άρα όλα αυτά τυπώνονται σε μια ευθεία γραμμή. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το FUNK του 3, κάνει ακριβώς αυτά τα πράγματα, δεν έχουμε καμία άλλη επιρροή, εντάξει, το έχουμε τρέξει ώρα. Άρα λοιπόν έχουμε ότι για ίσον 1 έως το 3 το έτρεξα, δεν γίνεται κάτι άλλο, εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται η εκτέλεση του κώδικα, έτσι.
Πάμε να μαζέψουμε λίγο τα αποτελέσματα, να δούμε τι τελικά θα τυπώσει, γιατί αυτό το μόνο που ζητάει παρεπιπτόντως είναι την εκτύπωση. Καλό θα είναι να του δώσει βέβαια και την εικόνα ότι το έχει στρέξει. Δεν είναι άσχημο, δεν είναι καλή εικόνα, αλλά το τελικό το οποίο πρέπει να βγάλει με επάρκεια είναι την εκτύπωση. Έτσι λοιπόν έχουμε 4, αμέσως μετά είχαμε το 1, 2, 1, αμέσως μετά είχαμε 3, 1, 2, 1. Εντάξει. Αυτή λοιπόν είναι η εκτέλεση του κώδικα η οποία έγινε. Προσπαθώ να βρω κάποιο λογικό συμπερασμό πίσω αυτή την αναδρομή, αν υπάρχει. Αν υπάρχει, πες μου και εσύ, έτσι, δεν έχει κάποιο φοβερό. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι τρέξαμε γραμμή-γραμμή τον κώδικα και βγάλαμε ακριβώς ποια είναι η τελική εκτύπωση.